Αν σε μία στιγμή θυμούσαι υπομονετικός, γλιτώνεις 100 ημέρες θλίψης. Για ένα βαθιά απεσιόδοξο άνθρωπο, το να βρίσκεται σε κίνδυνο δεν είναι ιδιαίτερα αποθαρρυντικό. Ένας άνθρωπος όσο πιο πολύ καλλιεργημένος, μορφωμένος και πετυχημένος είναι εξίσου ταπεινόφρον και δεν έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Ο καθένας πρέπει να χαράζει το δικό του δρόμο, να μην αντιγράφει τους άλλους και να προσαρμόζει τις φιλοδοξίες του στα μέτρα και τις ικανότητές του. Ο πιο σύντομος δρόμος είναι αυτός που γνωρίζεις. Πολλές φορές, μοιραζόμαστε με τους γείτονες μας περισσότερες λύπες και χαρές, από ότι με έναν συγγενή που βρίσκεται μακριά. Τα ρούχα είναι τα φτερά σου και μια προσεγμένη εξωτερική εμφάνιση σε αναδεικνύει και σε βοηθάει να αφήσεις καλές εντυπώσεις. Να ενεργείς σαν να είναι αδύνατο να αποτύχεις. Κάθε άνθρωπος θα πρέπει να είναι σε θέση να ακούει και να αντέχει τα χειρότερα που μπορούν να υποθούν γι' αυτόν. Η ζωή μας καθορίζεται από ευκαιρίες, ακόμα και από αυτές που χάνουμε. Ένας ηλίθιος μπορεί να πετάξει μία πέτρα σε μία λίμνη, που 100 σοφοί δεν μπορούν να βγάλουν έξω. Δεν μπορείς να αναγκάσεις τον εαυτό σου να αισθανθεί κάτι που δεν αισθάνεσαι, αλλά μπορείς να τον αναγκάσεις να κάνει το σωστό, παρά τα αισθήματά σου. Αν θες να μάθεις ποιοι είναι οι φίλοι σου, δες τι θα γίνει αν καταδικαστείς σε φυλάκιση. Οι πιο επικίνδυνες καρδιακές παθήσεις είναι πάντα ο φθόνος, το μίσος, η πλεονεξία. Όποιος θέλει να πετύχει έναν μακρινό στόχο, πρέπει να προχωράει με μικρά βήματα. Ποτέ μη γυρίζεις την πλάτη σου στο φόβο. Πρέπει να είναι πάντα μπροστά σου, σαν κάτι που θα έπρεπε να το είχε σκοτώσει. Στα 18, οι πεποιθήσεις μας είναι οι ψώματα από όπου ατενίζουμε. Στα 45, είναι σπηλιές όπου κρυβόμαστε. Το μυαλό σου θα απαντάει τις περισσότερες ερωτήσεις, αν μάθεις να χαλαρώνεις και να περιμένεις τις απαντήσεις. Το να ξέρεις ότι μπορεί να μην τα καταφέρεις, μέσα σε αυτή τη γνώση, γεννιέται το θάρρος. Υπάρχουν σπόροι αυτοκαταστροφής μέσα στον καθένα από εμάς που θα φέρουν μόνο δυστυχία, αν τους επιτραπεί να φυτρώσουν. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το τι λέμε, γιατί καμία φορά αυτό που λέμε πραγματοποιείται. Τα λόγια είναι σαν τους σπόρους, που δεν είναι απίθανο μετά από καιρό να ανθίσουν. Όταν κάποιος έχει χάσει την επαφή με τον εαυτό του, δεν μπορεί να έχει επαφή με τους άλλους. Μη μετράς αυτά που χάθηκαν, μέτρα αυτά που έμειναν. Η ζωή είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Δεν βλέπω το λόγο γιατί ο θάνατος να μην είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ένα μουλάρι θα σου δουλέψει για 10 χρόνια πρόθυμα και υπομονετικά για να έχει το προνόμιο να σε κλωτσίσει μία φορά. Αν δεν ντρέπεσαι για τον εαυτό σου κάπου-κάπου, δεν είσαι τίμιος. Πρέπει να έρθεις αντιμέτωπος με το φόβο σου για να πετύχεις το στόχο σου. Το μυστικό της χαράς στη δουλειά περιέχεται σε μία λέξη, ποιότητα. Το να ξέρεις να κάνεις κάτι καλά σημαίνει να το απολαμβάνεις. Τίποτα δεν ζωντανεύει το παρελθόν πιο αποτελεσματικά από μία μυρωδιά που έχει συσχετιστεί με αυτό. Όταν κάποιος θέλει να σας εκμεταλλευτεί, σας λέει συνέχεια αυτό που θέλετε να ακούσετε. Μια αόρατη κλωστή συνδέει εκείνους που προορίζονται να συναντηθούν ανεξάρτητα από το χρόνο, το μέρος ή τις συνθήκες. Η κλωστή μπορεί να τεντωθεί ή να μπερδευτεί, αλλά ποτέ δεν θα σπάσει. Μπορείς να δέχεσαι κάθε νήμα που έρχεται στη ζωή σου, και τα χρυσά και τα ταλαιπωρημένα, και μπορείς να τα πλέξεις, ώστε να δημιουργήσεις μια λαμπρή και όμορφη ζωή.